Λοιπόν, το ξεκινάω από το αμάξι σήμερα. Δεν σας έδειξα τη διαδικασία γιατί την έχετε δει τόσες και τόσες φορές. Ήρθαμε πάλι Θεσσαλονίκη, Κυριακή σήμερα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Δεν χρειάζεται να πω πάλι που φτάσαμε. Θα σας πω ότι είμαστε πάλι Θεσσαλονίκη, κλασικά σταθερή αξία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πάμε Θεσσαλονίκη. Η Χρύση οδηγάει, η Νίκη είναι πίσω. Δεν τη μιλάω. Σήμερα όμως έχει βόλτα στην πόλη. Δεν ήρθαμε για σινεμά, ήρθαμε για ψώνια. Επιτέλους, πρώτη φορά Θεσσαλονίκη έχει καλό καιρό. Επιτέλους. Όσες φορές έχουμε έρθει τους τελευταίους δύο μήνες δεν είχε καλό καιρό. Επιτέλους ήρθαμε και έχει καλό καιρό. Επιτέλους. Θα πάμε αγορά, θα περπατήσουμε στην πόλη, θα πάμε βάλια κτλ. Και το βράδυ θα πάμε σινεμά. Εννοείται. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Κολόνια πάλι. Φτάσαμε στο πάρκινγκ, θα πάμε βόλτα. Τι ωραία μέρα έχει σήμερα. Πόσο καιρό έχουμε έρθει με Θεσσαλονίκη και να έχει ωραία μέρα. Πάμε με τα παπούτσια. Εκεί που σου είπα. Γιώργο, πάμε να το δω. Δεν θα περπατήσουμε. Λοιπόν, είχαμε καιρό. Παλιά όταν ερχόμασταν παίρναμε συνέχεια και η Χρύσα που μένει από εδώ και από εδώ έπαιρνε και εκείνη συνέχεια. Είμαστε τα της διατροφής, λέμε τώρα, αλλά το χτυπήσαμε το ένα. Αφού γίναμε κόλλος, παντού, σκουπιστήκαμε. Πάμε βόλτα στη νέα παραλία.
ωραίο πράγμα να σε τραβάνε βίντεο. Δεν χρειάζεται να κρατάς κάμερα, έχεις την κρίση ελεύθερα, το πατάς. Έχεις τη χρήση. Και ωραίο πράγμα. Δούλα. Και δούλα δύο κάνει μοντάζ. Audi, το είδες. Βάλε λάδι και λαβράδι. Χειρότερα. Εδώ είναι αυτό βράδυ. Δεν ξέρει λίγο το πύργο, το λευκό. Παλιά ήταν φυλακέ. I know. Ήταν κόκκινο. I know. Τι είναι πειράζει. I know. Θε να πούμε την ιστορία του λευκού πύργου τώρα. Την ξέρει. Ποτέ δεν ήταν λευκό. Την ξέρω, εσύ την ξέρει. Δεν θα με σκουντάς εσύ εμένα, δεν θα με σκουντάς. Ό,τι θέλω θα κάνω. Πάμε με κουτέλε. Έλα, να προπατάς πάνω σε ένα. Πάρα εγώ να ρίξω το κουδουνάκι. Λοιπόν, ήλιος σήμερα, περπατήσουμε. Βέβαια το ότι σηματάκι δεν λέει και πολύ για προπάτημα. Ναι. Αλλά καθόλου. Ξεκινήσαμε βροχή από καβάλα και για βροχή ερχόμασταν, αλλά τελικά μας βγήκε ήλιος. Οπότε μιας είχαμε καιρό, είπαμε να πούμε να προπατήσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Το μαλλί μου έχει δική την προσωπικότητα. Είχα τη γαμάτη ιδέα να πάμε να πάρουμε και να κάνουμε ποδήλατο. Βέβαια, επειδή το ντύσιμο δεν είναι και. Δεν δείκνεται για ποδήλατο, θα τη βάλω να κάνει ποδήλατο και εγώ θα καθίσω πίσω. Εντάξει, κάτσα μπροστά να οδηγάω, επειδή έχω ξανακάνει. Είναι. Μην εσύ δεν έχει ξανακάνει. Ποιο το έπαιξε. Άσε τώρα. Λοιπόν, κοίτα μόνο εγώ έχω ξανακάνει, μόνο μου. Λοιπόν, είπα θα κάτσω πίσω, θα ξαπλώσω, αλλά τελικά με βάλανε μπροστά να οδηγήσω. Αν και δεν κάνω πετάλι. Τι σκλάβε. Δούλε. Λοιπόν. Χρυσά, έλα. Περίμενε. Εγώ απλά κρατάω το τιμόνι, ξέρετε, για το τυπικό τώρα. Κάνω πετάλι, είναι μια χαρά, το μπλε. Κάνετε κι εσείς, κάνετε κάτι κι εσείς. Κρατήσω πάνε το ανοίγω φρένο. Όχι, έχει φρένο. Ζώνη. Ζώνη είναι ίδιο. Το κάνει ίδιος. Ανάβουμε τη ξυπλάς. Έτσι. Έλληνας. Ωραία. Ήθελα να κάτσω εδώ μπροστά, αλλά δεν χώρουσα. Έπρεπε να ήμουν 23 χρονών λιγότερα. Έπρεπε να ήμουν μείον 23 να καθίσω, δεν χωρούσα, μου πάνε ότι δεν μπορώ να καθίσω. Οπα, έλα, έλα, κανονικά. Λοιπόν, και πήγα να καθίσω και τελειώσαμε το ποδήλατο. Πάλι δεν έχω το self-control, βασικά δεν έχω πάρει καν κάμερα σήμερα, τραβάμε το κινητό. Κιανού. Το δικό μου, iPhone 8 Plus. Τι λέει, το ψέμα! Πατήσαμε ποδηλατόδρομο, εδώ πατάνε, δεν. Λοιπόν, σταμάτα. Κόβω! Θα σε κόψω στο μοντάζ. Λοιπόν, κάναμε ποδήλατο, ήταν πολύ ωραία. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, τώρα περνάμε από τις ομπρέλες στη Νέα Παραλία. Περπατήσαμε από εδώ, περπατήσαμε από εκεί. Πάμε από την άλλη. Τα γυαλιά μου που τα έβαλα στην τσέπη μου. Λοιπόν, πλατεία Αριστοτέλους. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Σαββικός. Εντάξει. Πάσχα. Όλοι ξέρετε που είναι. Πάσχα. Σπάστε. Άκουσα Πάσχα. Όχι, εμείς μόνο Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα τα άφησα σπίτι. Κρίμα. Λοιπόν. Μόνο εγώ. Πάμε να φάμε παταφρίτας. Ξανά. Σας είχα πει ότι στο προηγούμενο vlog φάγαμε μαζί. Δεν έχω ξαναφάει ποτέ. Θα φάω δεύτερη φορά.
Βέβαια με κράζουν, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνω, τόσες φορές που έχω έρθει δεν έχω πάρει. Πάντα περνάω από μπροστά και πάντα λέω θα πάρω και ποτέ δεν παίρνω. Λοιπόν, και μετά έχουμε κλείσει εισιτήρια στον αγαπημένο μας. Στον αγαπημένο μας σινεμά. Ναι, στον αγαπημένο μας σινεμά. Έτσι, γιατί είμαστε Έλληνες. Θα πάμε να δούμε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, σωστά. Yes, it is. Again. Μπήκαμε στο car και πάμε να κλείσουμε εισιτήρια για τον όλα, φίλησε μας, μπορείς. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε εισιτήρια για τον Σεφερλή, γιατί θα έρθουμε το Πάσχα στο Σεφερλή. Και πάμε να κλείσουμε εισιτήρια, πάμε βασικά να δούμε αν έχει και να κλείσουμε. Αυτά. Λοιπόν, μπήκαμε στα μάξι, επιστρέφουμε, είδαμε την ταινία καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία. Αν σας αρέσει αυτό το κομμάτι και αυτό το είδος των ταινιών, είναι εξαιρετική. Βέβαια θυμίζει λίγο τα πάθη του Χριστού, όσο το βλέπετε στον Αντένα, δεν έχει καμία διαφορά. Απλά είναι η ιστορία αυτή συγκεκριμένη από άλλη οπτική γωνία. Παρόμοιοι ηθοποιοί παίζουνε, όλα κομπλέ. Λοιπόν, το είδατε, σας το έδειξα πριν, δεν φαίνεται. Θα το δείτε σε από τα βίντεο που θα κάνουμε. Θα το κρεμάσω σε ένα σημείο του στούντιο για να φαίνεται. Γελάνε τα κοριτσιά πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο. Κάντε subscribe με τη βοηθάει. Κάντε like επίσης. Κάντε και μια κοινοποίηση του βίντεο αν σας άρεσε στους φίλους σας. Και θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο. Να είστε καλά.